Νομίζω όμως ότι δεν γλιτώσαμε από τη βάσανο το να επιδιώκεται εδώ μια μάχη εντυπώσεων που πολλές φορές τελικά θα οδηγήσει σε παρελκυστική συζήτηση και δυσκολεύει τελικά τις συνεδρίες της Επιτροπής αντί να κοιτάμε την ουσία. Στο θέμα που θέτει που έθεσε η κυρία Παπακώστα, είναι αδιανόητο να πάμε να μιλήσουμε για μια κλειστή λίστα μαρτύρων. Ούτε καν στις προανακριτικές επιτροπές μέχρι τώρα δεν πήγαμε ποτέ σε κλειστή λίστα μαρτύρων. Ξεκινάμε μια καταρχήν. Ακόμα χειρότερα. Ξεκινάμε με μια ενδεικτική λίστα μαρτύρων και με βάση τη σπουδαιότητα και την ουσία. Δεν μπορούμε να πάμε, κύριε Πρόεδρε, σε μια, να κάνουμε, να το πούμε έτσι, βάζουμε 5 λίστες με ονόματα κάτω και βρίσκουμε πού συγκλίνουμε και ξεκινάμε από αυτόν. Πρέπει να ξεκινήσουμε από την ουσία της υπόθεσης. Δηλαδή, αν συμφωνήσουμε σε έναν δημοσιογράφο, δεν ξέρω εγώ τι, επαρχίας, θα ξεκινήσουμε από εκεί την εξέταση των μαρτύρων. Εδώ πρέπει να, αν θέλουμε πραγματικά, και είναι ενδεικτικό ότι στη λίστα μαρτύρων που καλεί η Νέα Δημοκρατία μιλάμε για λίστες πέτσα και λείπει από μέσω υπουργός για να μας πει με τι κριτήρια τέλος πάντων έγιναν οι χρηματοδοτήσεις. Άρα νομίζω ότι είναι ουσιαστικό ζήτημα το να πούμε ότι θα ξεκινήσουμε από κάποιους βασικούς μάρτυρες και η λίστα θα παραμένει ανοιχτή. Αυτό θα βοηθήσει το να γίνει και να καταλήξουμε κάπου, γιατί αλλιώς εδώ θα συζητάμε μέχρι αύριο να συμφωνήσουμε μεταξύ των 80 μαρτύρων που έχουν κατατεθεί μέχρι τώρα. Γιατί και κάποιοι από τους μάρτυρες οι οποίοι έχουν προταθεί από τις κοινοβουλευτικές ομάδες μπορεί στη συνέχεια να θεωρηθούν ότι δεν χρειάζεται να εξεταστούν, να αφαιρεθούν, γιατί θα έχει εξαντληθεί ένα ζήτημα. Και βέβαια, φυσικά και θεωρούμε σημαντικό, και συμφωνώ με αυτό που επισήμανε ο κύριος Καμίνης, ότι κάποια από τα βασικά έγγραφα πρέπει να υπάρχουν πριν από την εξέταση των μαρτύρων. Δεν θα συζητάμε στον αέρα. Τουλάχιστον για τις λίστες χρηματοδότησης και κάποια βασικά έγγραφα πρέπει να έρθουν για να μπορούμε με βάση αυτά να ρωτάμε και τους μάρτυρες. Άρα καταλήγουμε ότι θεωρούμε αδιανόητο να βάζουμε εκ των προτέρων φραγμό στην αποδεικτική διαδικασία, ότι πρέπει να ξεκινήσουμε με κάποιους βασικούς μάρτυρες που θα συμφωνήσουμε εδώ, και αυτό όπως κάνουμε και σε κάθε άλλη επιτροπή στην πορεία αναδιαστήματα καταλήγουμε στο ποιοι θα είναι οι επόμενοι μάρτυρες που θα κληθούν. Γιατί ιδιαίτερα τώρα που δεν έχουμε μπροστά μας έγγραφα, λίστες κλπ, δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε σε τι. Χωρίς στοιχεία θα συμφωνήσουμε σε ένα κατάλογο μαρτύρων με βάση τους θεσμικούς ρόλους του καθενός. Πραγματικά νομίζω ότι εδώ συζητάμε για άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Πρώτα και κύρια εδώ μιλάμε για ένα πολιτικό όργανο που εξετάζει πολιτικές ευθύνες, γιατί τα πράγματα που λέτε εξετάζουμε το ΡΕΜ και γεγονότα και καταστάσεις προκλήθηκαν από συγκεκριμένες πολιτικές αποφάσεις. Άρα δεν μπορεί να ελέγχουμε ουδέτερα το πού πήγανε, πώς γίνανε τα πράγματα, χωρίς να ελέγχουμε το ποιος είναι ο υπεύθυνος για τις αποφάσεις αυτές. Ούτε βέβαια στέκει και αν θέλετε αποκαλύπτει με έναν τρόπο και την κατεύθυνση και τη λογική που θέλει να κινήσει η Νέα Δημοκρατία την απόφαση και το πόρισμα της Επιτροπής, να ακούγονται εδώ πέρα ότι δυστυχώς δεν ήταν, λέει, αναθέτων το Υπουργείο, ήταν αναθέτων η εταιρεία με δικό της χρήμα. Ήταν μια ιδιωτική χρηματοδότηση διαφημίσεων. Δηλαδή το δημόσιο χρήμα, το πώς το διαχειρίστηκαν, το βγάλαν από την τσέπη τους οι διευθύνοντες σύμβουλοι και το διανύμα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αν θέλουμε λοιπόν να σοβαρευτούμε και να μιλάμε σοβαρά, θα πρέπει να δούμε με τι κριτήρια επετράπει σε αυτές τις εταιρείες να διανύμουν το δημόσιο χρήμα. Και αυτό δεν είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο, κυρία Παπακώστα. Υπάρχει μια πολιτική απόφαση. Παρακαλώ, με βάση την οποία... Μην κάνετε διάλογο, παρακαλώ, τοποθετηθείτε. Μην διακόπτετε την ομιλία. Και βέβαια, γι' αυτό το λόγο επαναφέρουμε, και αν πράγματι υπήρχε διάθεση για τη διαφάνεια για την οποία όλοι ομνύεται, γι' αυτό το λόγο 1,5 χρόνο πριν, όταν πρωτοπροέκυψε το πρόβλημα, καταθέσαμε νομοθετική παρέμβαση με τροπολογία, την οποία αποσιώπησε και δεν έκανε δεκτή ούτε η Νέα Δημοκρατία, ούτε όμως και κανένα άλλο κόμμα, που λέγαμε πρώτον
ότι θεωρούμε απαράδεκτο ότι τα ζητήματα δημόσιας υγείας, η διαφήμιση για την πανδημία γίνεται με χρηματοδότηση, ότι αυτά θα έπρεπε να γίνονται με δέσμευση τηλεοπτικού χρόνου, συχνοτήτων και με σελίδες στο διαδίκτυο. Και δεύτερον, ότι κάθε ανάθεση από Υπουργείο, ΔΕΚΟ, δημοσίου χρήματος προς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για διαφήμιση, για ζητήματα που αφορούν δημόσιο ενδιαφέρον, θα έπρεπε να γίνεται με κανόνες διαφάνειας, όπου με ποινικές ευθύνες σε περίπτωση που δεν γίνει, να δημοσιεύεται η λίστα και τα συγκεκριμένα αντικειμενικά κριτήρια μετρήσιμα με τα οποία γίνεται η κατανομή των πόρων. Και βέβαια σε περίπτωση που αυτό δεν γίνει να ζητούνταν πίσω τα χρήματα. Και βέβαια υπάρχει άλλο ζήτημα για τις δημοσκοπήσεις, αν πρέπει να γίνονται με αυτόν τον τρόπο ή από δημόσιους φορείς. Από αυτή την άποψη δεν μπορούμε να καταλάβουμε την προσπάθεια που γίνεται να φύγει, να το πούμε έτσι, η πολιτική ευθύνη για τις αποφάσεις αυτές της διαχείρισης του δημόσιου χρήματος. Θεωρούμε εκ των πραγμάτων δεδομένο ότι πρέπει να ξεκινήσουμε, όταν λέμε για την πρώτη ενότητα, να ξεκινήσουμε από την εξέταση του αρμόδιου υπουργού, εν προκειμένου του κυρίου Πέτσα, και εν συνεχεία του κυρίου, για το επόμενο θέμα και του κυρίου Κικίλια, να έρθουν φυσικά και οι διευθύνοντες σύμβουλοι των εταιριών που διαχειρίστηκαν τις αναδόχου εταιρείες, γιατί μας αυτή είναι η ανάδοχος. Ανάδοχος είναι αυτός που παίρνει από το Υπουργείο και όχι, δεν είναι αναθέτουσα. Και βέβαια στα υπόλοιπα δεν διαφωνούμε. Όμως καταλαβαίνουμε ότι και από τη μεριά και από το ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να. Δηλαδή δεν μπορεί να νοείται και ότι εδώ είναι αδιαπραγμάτευτα. Να γίνει μια προσπάθεια ενώ σε επόμενα μέλη των διοικητικών συμβουλίων. Και αυτά νομίζω ότι μπορούμε να τα μαζέψουμε. Αλλά τουλάχιστον για τους υπουργούς που είχαν την πολιτική ευθύνη για να δοθούν. Να διανεμηθεί το δημόσιο χρήμα, θεωρούμε ότι είναι ανήκουστο το να μην έρθουν να εξεταστούν.